Το φιλανθρωπικό τουρνουά, μία αγκαλιά για τα παιδιά, το οποίο διοργάνωσε την περασμένη Παρασκευή στο γεντήκου Λέι Δαμάστα, με τη συμμετοχή τη μεικτή ομάδα ΕΨΥ ΕΕ και του Γιούχτα, γνώρισε τεράστια επιτυχία και σήμερα ήρθε η ώρα να μοιραστεί η αγάπη και η χαρά αυτή τη δράση. Αντιπροσωπεία τη Δαμάστα και τη μεικτή ΕΨΥ. ΕΕ, Παρέδωσαν το πρώτο μέρο από τα τρόφιμα, τα είδη πρώτη ανάγκη. Τα παιχνίδια και τα ρούχα που συγκεντρώθηκαν με επισκέψει που έγιναν σε ιδρύματα και κοινωνικού φορεί. <Συσχελίδι> Συγκεκριμένα έγινε παράδοση των συγκεντρωθέντων ειδών στο σπίτι των Αγγέλων που ανήκει στο Σύνδεσμο Μελών Γυναικείων Σωματιών Ηρακλείου, στο Κέντρο Προστασία Παιδιού στον Πόρο, στο Χαμόγελο του Παιδιού και στην Ιερά Μονή Αγία Ειρήνη Χρυσοφαλάντου. Τι επόμενε ημέρε θα γίνουν ανάλογε επισκέψει και σε άλλα ιδρύματα στο Ηράκλειο και στι Αρχάνε. Την αντιπροσωπεία εκ μέρου του Δαμάστα αποτελούσαν τα μέλη τη Διοίκηση Γιώργο Πολυχρονάκη Γιάννη Περάκη, ο προπονητή Μανώλη Φρουδάκη, οι ποδοσφαιριστέ Δημήτρη Σαρή, Βασίλη Γεννητσαρίδη Γιάννη Μαργαρίτη, αλλά και ο μικρό Τάσο Πολυχρονάκη που είναι η μασκό του Σωματίου και δεν λείπει από καμία εκδήλωση. Μαζί εκ μέρου τη έψη ήταν ο Βαγγέλη Παπαγγελί και οι ποδοσφαιριστέ τη Μυκτή Ηρακλή Βασιλάκη και Κώστα Θεοδωράκη. Η Δαμάστα για άλλη μια φορά ευχαρίστησε όλους όσους συνέβαλαν σε αυτή την προσπάθεια με την ευχή δράση μια αγκαλία για τα παιδιά να γίνει θεσμός και τα επόμενα χρόνια.